Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ρεθύμνου, όπως ανέφερε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σιφουνάκης, που είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα, αλλά και τις τοπικές αρχές του Ρεθύμνου. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου, μετά από συνεργασία και με τον μελετή του ΓΟΠΟΣΟΥ, αλλά και τη ΖΟΕ, καταλήξαμε σε μία λύση η οποία είναι και βιώσιμη, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί στην κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος. Μετά από την επικοδομητική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Δήμου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος με την παρουσία του συντοπίτη μας του Νίκου του Σιφουνάκη το τελευταίο διάστημα, κατατείνει σε μία λύση η οποία νομίζω είναι ισορροπημένη και εξυπηρετεί τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την αξιοποίηση και την όθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Το θέμα αυτό βλέπουμε να λύνεται, να οριμάζεται και κυρίως να αναλαμβάνονται και νομοθετικές πρωτοβουλίες για να διευκολυθεί όχι μόνο το Ρέθυμνο αλλά συνολικά η ελληνική κοινωνία. Ένα χρόνιο θέμα που παρέμενε άλυτο και δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα, ιδίως εξαιτίας των ζωνών οικιστικού ελέγχου, οδηγείται σήμερα προς τη λύση του, αφού έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες από το ΙΠΕΚΑ προς το Δήμο, ο οποίος θα ετοιμάσει την μελέτη, η οποία στη συνέχεια θα κατατεθεί προς έγκριση στην περιφέρεια Κρήτης. Από πλευράς του ΙΠΕΚΑ ολοκληρώθηκε η διαδικασία του σχεδιασμού, εγκρίθηκε η πρόταση, υπήρξαν βεβαίως και προτάσεις και αλλαγές οι οποίες από κοινού συμφωνήθησαν, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και βάσει του νόμου 2508, όπου υπάρχει ΖΟΕ, αυτό να συνδυαστεί μαζί με την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού. Αυτό λοιπόν και κάναμε. Άρα είναι λυμμένα τα χέρια πλέον για το πολεοδομικό σχέδιο, το αναθεωρημένο του Δήμου. Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη λύση για το πρόβλημα αυτό μπορεί και πρέπει να συνδυαστεί με την αναγκαία νομοθετική ρύθμιση, την οποία το ΙΠΕΚΑ πια αρχίζει να οριμάζει για να αναλάβει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Και το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, η συνεργασία με το Δήμο, με το Υπουργείο θα συνεχιστεί και είμαι βέβαιος ότι ο γόνιμος και δημιουργικός τρόπος που αυτή η συνεργασία το τελευταίο καιρό αναπτύσσεται θα καταλήξει σε μια βιώσιμη, ρεαλιστική, ισορροπημένη και μόνιμη λύση. Είναι καλό να αντιληφθούν οι πάντες ότι το νομοθετικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή ισχύει δεν έχει λύσει προβλήματα, το αντίθετο έχει δημιουργήσει πάρα προβλήματα. Όπως επίσης οι χαρακτηρισμοί πολλών περιοχών, είτε σαν ζώε, είτε σαν ζώνες γεωργικής παραγωγικότητας, έγιναν χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι λοιπόν αμαρτία, λάθη του παρελθόντος, να μας τυρανούν ακόμα και να συνοδεύουν την ανάπτυξη του τόπου μας, που την οποία στραγγαλίζουν και ακυρώνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μελέτη από πλευράς Δήμου θα είναι έτοιμη σε ένα μήνα περίπου, με τις υποδείξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και η Περιφέρεια καλείται να ανοίξει το δρόμο και να δώσει το πράσινο φως για την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.